Είναι έτσι με πολύ ένταση όλες αυτές οι μέρες λόγω και του επίμαχου θέματος. Πραγματικά είναι μέρες που μας έχουν πιέσει πάρα πολύ. Εγώ έχω πιεστεί πάρα πολύ. Ξέρετε, το να εκπροσωπείς εσύ μόνο, όπως έχω την τιμή εγώ να εκπροσωπώ την Ευρυδανία, που είναι μια μονοεδρική, όπως ξέρετε, περιφέρεια, δεν υπάρχει άλλος εκπρόσωπος. Το βάρος της ευθύνης είναι τεράστιο. Έχω συνειδητοποιήσει πλέον ότι ποτέ στις αποφάσεις τις νομοθετικές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται με βάση το κοινό αίσθημα δικαίου προς όλους και βέβαια με γνώμονα την ευαισθησία σε ζητήματα που άπτονται των ατομικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Ναι. Βιώνουμε λοιπόν τον τελευταίο καιρό μια πολύ μεγάλη κοινωνική αναστάτωση που αφορά στο επίμαχο θέμα, στο επίμαχο νομοσχέδιο, το επερχόμενο νομοσχέδιο δεν έχει κατέβει ακόμα, για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι ένα νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να πω, το οποίο αναφέρεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία πολιτών. Νομίζω ότι η αντίδραση της κοινωνίας είναι δυσανάλογα μεγάλη προς τον αριθμό των ατόμων στον οποίο αναφέρεται αυτό το νομοσχέδιο. Όμως θα πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη μας ότι ένας νομοθέτης και ο βουλευτής, όπως ξέρετε, έχει νομοθετικά καθήκοντα. Ο ρόλος του βουλευτή είναι να νομοθετεί. Ο ρόλος λοιπόν του βουλευτή είναι πάρα πολύ δύσκολος, διότι ακόμα και αν πρόκειται να νομοθετηθεί κάτι για έναν και μόνο πολίτη, του οποίου δεν διασφαλίζονται ίσα δικαιώματα, θα είναι λάθος. Επομένως, ο σωστός νομοθέτης πρέπει να νομοθετεί ακόμα και για την μικρή μειοψηφία. Και βρέθηκα και εγώ βεβαίως στην θέση αυτή να πρέπει να πάρω μία απόφαση που αφορά ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα, ακόμα και αν αναφέρεται σε ολίγους, και κυρίως ένα θέμα το οποίο αφορά δικαιώματα παιδιών. Ναι. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, είναι ταυτωτικό ζήτημα και από προχθές το βράδυ που είπατε ότι τώρα δεν έχετε πλέον αντιρρήσεις ότι θα το ψηφίσετε, πραγματικά πιστεύω ότι θα τα δεχτήκατε κι εσείς, θα είδατε κι εσείς μηνύματα, είστε θέμα συζήτησης στην τοπική κοινωνία και στην τοπική εκκλησία. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα από προχθές, από ευρυτάνες, από συμπατριώτες Έλληνες από διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά και από ευρυτάνες. Τι σας λένε? Άλλοι με υβρίζουν, άλλοι επαινούν την απόφασή μου, άλλοι μου λένε να το ξανασκεφτώ και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, η απόφαση την οποία πήρα να πω, να σταθώ στην θετική, ας πούμε, στην θετική ανταπόκριση στο νομοσχέδιο, δεν πάρθηκε με ελαφρά καρδιά, έτσι. Πάρθηκε μετά από πάρα πολλούς προβληματισμούς, μετά από πολλές συζητήσεις με τον εαυτό μου, μετά από πολλές συζητήσεις με πολλούς ανθρώπους ευρυτάνες, τους οποίους, όπως είπα και πριν, έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Οι απόψεις, όπως καταλαβαίνετε, διχάζονται, δεν είναι όλες ίδιες. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά αυτό το οποίο βάρινε ήταν οι νομικές εξηγήσεις και οι νομικές, αν θέλετε, γνώσεις τις οποίες απέκτησα μετά την ενημερωτική συνάντηση την προχθεσινή που είχαμε με πολλά άλλα κομματικά στελέχη. Ναι. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, και οι δικές μου αρχές και οι δικές μου απόψεις είναι συντηρητικές. Πιστέψτε με όμως, δεν αλλάζει τίποτα
από αυτό το οποίο ίσχυε. Δεν αλλάζει τίποτα από τα κεκτημένα των πολλών, δεν χάνονται. Απλά δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά των ομόφυλων ζευγιών να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα έναντι του νόμου. Ναι. Όπως γνωρίζετε, από το 1946, αυτό πρέπει να το πω γιατί είναι κάτι το οποίο ίσως δεν το γνωρίζουν όλοι. Ένας άνδρας ή μία γυναίκα, μόνοι τους, μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Είναι κεκτημένο δικαίωμα, νομοθετημένο, από το 1946. Τότε όμως ήταν άλλες οι συνθήκες, γιατί τότε είχαμε κατοχή, τότε είχαμε πολλά ορφανά, οπότε είχαν οδηγηθεί στα παιδάκια, τα οποία είχαν οδηγηθεί στα ιδρύματα. Καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικές ήταν οι συνθήκες τότε. Τα κεκτημένα όμως, τα κοινωνικά, διαχρονικά αποκτημένα, δεν μπορούν να αλλάζουν κατά το δοκούν. Πολλοί λένε να αλλάξει το σύμφωνο τάδε, να αλλάξει ο νόμος τάδε, να αλλάξει. Βεβαίως και γίνονται τροποποιητικές παρεμβάσεις σε πολλούς νόμους, σε πολλά νομοσχέδια. Αν όμως καταλαβαίνετε η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κόμμα, ο κάθε βουλευτής που νομοθετεί κάθε φορά αλλάζει όλα τα προηγούμενα, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, δεν προχωράνε έτσι οι νόμοι. Ούτε προχωράνε έτσι οι δημοκρατίες. Ναι, ξέρετε όμως, ο απλός κόσμος θέλει να μάθει και κάτι άλλο. Εσείς είστε νέα βουλευτής, αλλά είστε σε μια μονοεδρική όπως είναι η Ευρυτανία, άρα είστε πολύ κοντά στην τοπική κοινωνία, στους πολίτες της. Γιατί επιμένει τόσο πολύ μια κυβέρνηση σε αυτό το θέμα? Γιατί είναι ένα αξιακό θέμα. Αλλάζει η εικόνα, για παράδειγμα, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού. Η εικόνα του οικογενειακού δικαίου, πάρα πολύ το λένε, και νομική επίσης. Δεν αλλάζει. Ναι, κοιτάξτε. Για να εκφέρει άποψη ένας απλός πολίτης πρέπει να ενημερωθεί. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ενημερωμένοι όλοι οι πολίτες, ακόμα και πολλοί νομικοί, για να έχουν μία σωστή άποψη για το νομοσχέδιο αυτό που έρχεται. Και εγώ εντυπωσιάστηκα και χτες το βράδυ μιλούσα με την αδερφή μου, η οποία είναι νομικός και η οποία δεν ήξερε πολλές νομικές πτυχές του θέματος αυτού. Της εξήγησα και δεν σας κρύβω ότι και εκείνη πείστηκε και άλλαξε γνώμη για πολλά πράγματα. Και δεν είναι η μόνη. Θέλω να πω ότι πριν αποφανθούμε προς την μία ή την άλλη πλευρά ενός πολύ σοβαρού κοινωνικού θέματος, καλό θα ήταν πρώτα να ενημερωθούμε. Όπως ενημερώθηκα και εγώ από τους ειδικούς, δεν είμαι νομικός. Εγώ σαν γιατρός είχα κάποιες κόκκινες γραμμές, τις οποίες εξακολουθώ να τις έχω, σε θέματα αυτοδιάθεσης του σώματος, σε θέματα παρένθετης μητέρας, τα οποία ελήθησαν. Δεν αλλάζει τίποτα στο θέμα της παρένθετης μητέρας. Δεν παρεμβαίνει παρένθετη μητέρα στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό πρέπει να το πω. Ήταν μια κόκκινη γραμμή και για μένα. Επομένως, δεν τίθεται θέμα αυτό το οποίο νομίζει ίσως ο πολλής κόσμος, ότι θα μπορούν τα ομόφυλα ζευγάρια μέσω παρένθετης μητέρας να τεκνοποιούν. Όχι. Αυτό δεν γίνεται. Δεν αλλάζει και μια άλλη κόκκινη γραμμή την οποία θα πρέπει να την αναφέρω, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο ξέρω ότι προσβάλλει το θρησκευτικό συναίσθημα πολλών ανθρώπων, όπως προσβάλλει και το δικό μου θρησκευτικό συναίσθημα. Δεν μιλάμε για θρησκευτικό γάμο. Μιλάμε για πολιτικό γάμο. Όπως ξέρετε, ο πολιτικός γάμος είναι πλέον θεσμός στις κοινωνίες, είναι θεσμός και στην ελληνική κοινωνία. Επομένως, ούτε η Εκκλησία κατά κάποιο τρόπο φύγεται. Το λέω αυτό με όλο το σεβασμό προς τα εκκλησιαστικά ήθη και τα συναισθήματα, διότι όλοι μας πρέπει να ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν για ένα θέμα το οποίο εντάσσεται μέσα στον πολιτικό γάμο για να μπορέσουν τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών να έχουν τα ίδια νομικά δικαιώματα με τα άλλα παιδιά. Αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Τίποτα παραπάνω. Στο ερώτημα το οποίο θα μπορούσατε να μου θέσετε, γιατί το έθεσα και εγώ στους νομικούς, δεν μπορούμε με ένα
απλό σύμφωνο συμβίωσης, βεβαίως, το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή, να εντάξουμε κάποια νομικά προνόμια? Η απάντηση είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε. Ο γονέας, εντός εισαγωγικών γονέας, στο σύμφωνο, σύμφωνα με το σύμφωνο συμβίωσης, είναι επίτροπος. Δεν είναι κηδεμόνας του παιδιού. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Το παιδί έχει νομικά δικαιώματα ίσα με το παιδί το δικό μου, με το δικό σας, με του γείτονα, με του οποιοδήποτε άλλου, μόνο μέσα από τον γάμο, τον πολιτικό γάμο. Επομένως, διασφαλίζονται νομικά δικαιώματα των παιδιών. Αυτό είναι όλο. Τίποτα άλλο δεν θα αλλάξει. Ούτε τα παιδιά θα γίνουν ομοφιλόφιλα μέσα από έναν τέτοιο γάμο ομοφύλων ζευγαριών, ούτε τίποτα παρόμοιο. Σε καμία περίπτωση. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά σε ατομικά δικαιώματα παιδιών. Μάλιστα. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Απαντήσατε σε όλες τις απορίες μας και για τους δώσατε απάντηση και στους πολίτες, ψηφοφόρους σας και στην τοπική επίσης εκκλησία. Είμαι βέβαια ότι με όλο το σεβασμό προς όλες τις ομάδες πολιτών, ότι σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι δυσαρεστημένοι, σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι ευχαριστημένοι. Πάντοτε όμως πρέπει να σκεφτόμαστε ότι σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική πολιτεία πρέπει η έννοια της ισονομίας και της ισοπολιτείας να ανήκει, να περιλαμβάνει τους πάντες. Και αυτούς που διαφέρουν από μας και αυτούς που είναι ίδιοι με μας, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα σε αυτή την κοινωνία. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και έτσι πρέπει να το βλέπει και ο σωστός νομοθέτης. Τα κεκτημένα κανενός δεν παραβιάζονται με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου όταν έρθει. Βεβαίως, όταν θα έρθει οριστικά αυτό το νομοσχέδιο, θα ξαναδούμε, εννοείται, και θα ξανασυζητήσουμε όλα τα τελειωτικά νομικά λεπτά σημεία που θα περιλαμβάνει και θα επανατοποθετηθούμε όλοι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Οικονόμου. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλή σας ημέρα.